Ας έρθει όμως εδώ ο κύριος Πάρης Παπαχρήστος, ο οποίος είναι διατροφολόγος, να μιλήσουμε για τη γραβιέρα γράφων. Καλώς όρισες. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Εγώ ευχαριστώ που ήρθες. Μου επιτρέψει τον Νικό. Φυσικά. Εντάξει. Θα κάνουμε μία πολύ ωραία συνταγή με την γραβιέρα. Έχει πολύ ενδιαφέρον, νομίζω, γιατί την έχω συνδυάσει με αγκινάρες, παράγκια, μάραθα και βέβαια τη γραβιέρα. Πριν όμως μαγειρέψουμε τη συνταγή που θα βοηθήσει, ωραία, Πάρη, πάμε να δούμε ένα βίντεο που μας μιλάει για αυτό το φοβερό pop ελληνικό προϊόν. Τα πανέμορφα και επιβλητικά άγραφα είναι μια ιστορική περιοχή και οροσειρά της κεντρικής Ελλάδας, η νότια απόλυξη της Πίνδου. Το μαγευτικό αυτό τοπίο που περιβάλλεται από καταπράσινη βλάστηση καταλαμβάνει όλο το βόρειο τμήμα του νομού Ευρυτανίας και το δυτικό του νομού Καρδίτσας και χωρίζεται σε θεσσαλικά και βρετανικά άγραφα. Στην περιοχή των αγράφων, περί το τέλος του 19ου αιώνα, χάρη στις προσπάθειες του γεωπόνου Ραϊνόλδου Δημητριάδη, που θέλησε να αναπαράξει στα βουνά της κεντρικής Ελλάδας την ελβετική γραβιέρα, γεννήθηκε η γραβιέρα αγράφων. Οι διαφορετικές περιβαλλοντικές συνθήκες, αλλά και το πρόβειο γάλα που χρησιμοποίησε, τον οδήγησαν σε ένα διαφορετικό προϊόν που έμελε να γίνει ένα από τα δημοφιλέστερα σκληρά τυριά στην Ελλάδα. Η γραβιέρα αγράφων παράγεται στην περιοχή οροσειράς των αγράφων από πρόβειο γάλα ή μείγμα αυτού με γίδινο. Το ποσοστό του γίδινου γάλακτος δεν πρέπει να υπερβαίνει το 30% κατά βάρος. Η γραβιέρα αγράφων είναι ένα σκληρό τυρί με συμπαγή ελαστική μάζα, διάσπαρτες στρογγυλές οπές και μεστή γεύση. Το γάλα το οποίο χρησιμοποιείται για την παρασκευή του τυριού προέρχεται αποκλειστικά από φυλές προβάτων και εγών παραδοσιακά εκτρεφόμενων και προσαρμοσμένων στην περιοχή παρασκευής του τυριού αυτού, η διατροφή των οποίων βασίζεται στην πλούσια χλωρίδα της περιοχής. Η γραβιέρα αγράφων κατοχυρώθηκε ως προϊόν ονομασίας προέλευσης το 1996, τιμώντας τον τόπο καταγωγής της, αλλά δυστυχώς η παραγωγή της είναι περιορισμένη. Λοιπόν, Πάρη, να πούμε δύο κουβέντες γρήγορες για τη γραβιέρα αγράφων. Όση ώρα εγώ θα αρχίζω να στρώνω μέσα στο ταψάκι μου αυτές εδώ τις ωραίες αγκινάρες. Φυσικά. Καταρχάς η γραβιέρα αγράφων είναι μια γραβιέρα όπου είναι κίτρινο, σκληρό τυρί. Είναι πλούσιο σε ασβέστιο. Σε διακόπτω. Βάζω λάδι. Πολύ ωραία. Θα προσθέσω αλάτι λίγο, γιατί έχει και το τυράκι μας αλάτι, επομένως δεν θα βάλω πάρα πολύ. Και το λουκάνικο που θα χρησιμοποιήσω, δηλαδή τώρα έχουμε διάφορα που θα μπουν εδώ μέσα. Και θα ανακατέψω τις αγκινάρες μαζί με το ελαιόλαδο και το αλάτι και θα τις στρώσω στο ταψάκι. Οπ, περίμενε, μια λεπτομέρεια. Θα στρώσω στον πάτο μάραθα. Οπότε θέλουμε αυτό το τυρί να το έχουμε στη διατροφή μας. Σε ασβέστιο είναι τόσο πλούσιο όσο είναι ενδεχομένως και παρμεζάν. Έχει παραπλήσιο ασβέστιο. Και είναι πολύ χρήσιμο το ασβέστιο στη διατροφή μας για την οστική υγεία, για όλες τις λειτουργίες που έχουν να κάνουν με την πρόσληψη στη διατροφή μας αυτού του συστατικού. Από εκεί και πέρα είναι όμως πλούσιο σε λιπαρά. Είναι πλούσιο σε λιπαρά. Όπως κάθε γραβιέρα, έτσι. Δεν την κλειώνουμε. Τα λιπαρά τα έχουμε. Αλλά είναι τόσο κακά αυτά τα λιπαρά. Σίγουρα έχει να κάνει με την ποσότητα που θα καταναλώσουμε. Το τυρί είναι μια συμπυκνωμένη μορφή ενέργειας, όπως και η γραβιέρα. Οπότε συζητάμε για περίπου ένα τυρί που είναι γύρω στα 30% λιπαρά. Mm-hmm. Για να συζητήσουμε για ένα τυρί χαμηλό σε λιπαρά, είμαστε γύρω στα 16% mm-hmm. και πιο κάτω. Άρα με ένα τυρί περίπου όπως είναι τη γραβιέρα, νομίζω με μια ποσότητα 60 γραμμάρια σαν μερίδα, θα πάρουμε και το ασβέστιο που θέλουμε, αλλά και σε λιπαρά δεν θα ξεφύγουμε πάρα πολύ. Και μάλιστα θα έλεγα ότι έχει και ένα προτέρημα. Είναι μέτριο σε περιεκτικότητα σε αλάτι. Mm-hmm. Αυτό είναι πολύ χρησιμό γιατί τα τυριά ξέρουμε ότι είναι πλούσια σε αλάτι. Συνήθως είναι πλούσια σε αλάτι. Οπότε ναι. Αυτό τουλάχιστον έχει μια δυναμική που μας προσφέρει για κάποια άτομα που προσέχουν και την διατροφή τους σε σχέση με το αλάτι να το καταναλώσουν πάλι σε σωστή ποσότητα. Αλλά είναι μια καλή επιλογή και γευστική. Μάλιστα. Δεν τι θα κάνω τώρα. Θα πάρω αυτό το λουκάνικο και θα κάνω μία τομή πάνω στο δέρμα του. Έτσι, και μετά θα αφαιρέσω από το εσωτερικό του λουκάνικου. Α, πολύ ωραία. Τον κυμά. Γραβιέρα αγκινάρα, είναι ισορροπημένος συνδυασμός. Είναι ισορροπημένος, αυτό ήθελα και εγώ και σε ευχαριστώ για την πάσα. Ουσιαστικά η αγκινάρα έχει 5,7 γραμμάρια
αρχικές ίνες, όσο είναι 6 μπολ μαρούλι. Λοιπόν, θα γεμίζουμε τις αγκινάρες με τον κιμά του λουκάνικου. Mm-hmm. Θα προσθέσουμε, θα κάνουμε ένα μείγμα για να μην βάλω σκέτη τη γραβιέρα, γιατί λιώνει, βγάζει πολλά λιπαρά έτσι, και είναι πολύ μεστή στη γεύση. Για να το αφρύνω λίγο το πιάτο μας, θα προσθέσω και ανθότυρο, που είναι ένα τυρί λίγο πιο απαλό και στα λιπαρά. Επομένως, θα το φέρω σε μια κατάσταση νομίζω και διατροφολογικά πολύ ισορροπημένη, έτσι. Σωστά, σωστά. Το ανθότυρο είναι πιο χαμηλό και σε λιπαρά και σε αλάτι. Είναι εξαιρετική επιλογή σαν συνδυασμό. Αυτό που λέγα λοιπόν για τις αγκινάρες είναι ότι το δεύτερο που επίσης πολύ σημαντικό είναι ότι έχει μέσα και κιναρίνη. Τέλεια. Πώς την είπαμε? Κιναρίνη. Κιναρίνη. Είναι μια πολυφενόλη που δείχνει. Και στο ελαιόλαδο δεν έχουμε πολυφενόλες? Έχουμε πολυφενόλες και στο ελαιόλαδο, όπου σε ένα βαθμό αλλάζει τη γεύση και το φαγητό, τη γλυκίζει τη συγκεκριμένη πολυφενόλη. Γεμίζω λοιπόν εδώ τις αγκινάρες μου με τον κιμά από το λουκάνικο και νομίζω ότι αυτή η γραβιέρα, βάλει λίγη ακόμα, δεν πειράζει, είναι καλή. Και θα σπάσω τώρα πάλι με τα δάχτυλά μου λίγο ανθότυρο. Πάντως, έτσι, λίγες πληροφορίες που θυμάμαι από τα διαβάσματά μου, η γραβιέρα γράφων έχει 3 μήνες τουλάχιστον ορίμανση. Ναι, είναι σημαντικό, είναι από πρόβειο γάλα και μπορεί να προσθεθεί και έως 30% κατσικίσιο γάλα. Είναι μέχρι 3 μήνες η ορίμανση. Έτσι, ναι. Ακριβώς, αλλά αν έχουμε και περισσότερη ορίμανση, τι θέλουμε κιόλας. Ναι, γιατί να θυμίζει κιόλας και γίνονται και κάποιες μετουσιώσεις στο τυρί που είναι και χρήσιμες νομίζω διατροφολογικά. Ακριβώς, ακριβώς. Η πρωτεΐνη είναι πιο εύπεπτη, mm-hmm. είναι υψηλής βιολογικής αξίας, mm-hmm. δηλαδή περιέχει όλα τα απαραίτητα αμινοξέα. Και επίσης και η λακτόζη που έχει μειώνεται αρκετά επειδή μετατρέπεται σε γαλακτικό οξύ. Μάλιστα. Άρα για άτομα που έχουν δυσανεξία στη λακτόζη, ενδείκνεται. Τώρα θα προσθέσω και λίγο ξύσμα από λεμονάκι για έξτρα άρωμα. Λεμόνι μάραθο, τα τυράκια μας αυτά τα πολύ ωραία. Και λίγο χυμό βέβαια από λεμόνι που θα έρθει μετά. Τώρα θα πάρω τη γραβιέρα. Τέλεια. Και θα έρθει. Την έτριψες πολύ ωραία. Εκτός δηλαδή από. Μαγειρεύεις. Μου αρέσει η μαγειρική. Εντάξει, δεν είμαστε σε αυτό το επίπεδο. Εδώ είναι πολύ πιο προχώ και όσο αφορά το κομμάτι της έμπνευσης αλλά και της γεύσης. Αλλά μου αρέσει και εμένα η μαγειρική. Να κάθομαι λίγο στην κουζίνα. Λειτουργεί και σε έναν βαθμό. Σε αποσυμπιέζει. Βέβαια. Και πέρα από αυτό, θεωρώ ότι μέσα από τη μαγειρική είναι πολύ σημαντικό κάποιος να επιλέγει τις πρώτες ύλες και στο τελικά τι θα καταλήξει να φέρει στο πιάτο. Το τυρί αυτό είναι σπάνιο τυρί. Η παραγωγή του μάλιστα είχε σταματήσει για ένα χρονικό διάστημα. Όταν ξεκίνησε ξανά να παράγεται, λίγοι είναι αυτοί που κατάφεραν να την ξαναφέρουν στη ζωή και να φτιάξουν αυτή την εξαιρετική γραβιέρα. Η γεύση της είναι γλυκιά, ελαφριά όξινη. Είναι πολύ πλούσιο στο στόμα το τυρί και νομίζω ότι ξεχωρίζει εύκολα από αρκετές γραβιέρες που έχουμε στην Ελλάδα. Είναι μια πολύ ωραία γραβιέρα. Τώρα, εδώ πέρα τι έχουμε κάνει. Έχουμε γεμίσει τις αγκινάρες μας, βάλαμε και τη γραβιέρα. Θα ρίξουμε λίγο χυμό λεμονιού για να εντείνουμε λίγο τις οξύτητες αλλά και την γεύση, έτσι, τη μυρωδιά. Και τώρα θα το βάλω αυτό να ψηθεί mm-hmm. για περίπου μισή ώρα στους 160-180 βαθμούς ανάλογα το φούρνο που έχετε. Άρα πάμε να το ψήσουμε και θα επιστρέψω όση ώρα ψήνεται να κάνουμε ένα μπλανσάρισμα στα σπαράκια μας και μετά να τα περάσουμε από τη σχάρα για να στήσουμε πιάτο. Αλατίζω το νεράκι εδώ. Για τα σπαράκια έχεις να μου πεις κάτι? Πάρα πολλά και ο τρόπος που θα τα μαγειρέψουμε είναι πολύ σημαντικός. Η νουλίνη, ένα περιβιωτικό που έχουν μέσα τα σπαράκια και βοηθούν στην καλύτερη πεπτική λειτουργία. Η νουλίνη. Η νουλίνη, ακριβώς. Μάλιστα. Αυτό το συστατικό επίσης βοηθάει στο να απορροφήσουμε και περισσότερο τα θρεπτικά συστατικά της συνταγής μας. Μάλιστα. Επίσης είναι πλούσια σε βιταμίνη C. Ο τρόπος που την επεξεργαζόμαστε δεν είναι πολύ, ας το πούμε, θερμοευαίσθητος, ώστε να καταστρέψει όλη τη βιτάμινη C. Δείτε λίγο το χρώμα που έχει το σπαράγγι πριν μπει στο νερό, το βραστό, και πώς αλλάζει, πόσο βαθαίνει το χρώμα του. Δεν θα τα ζεματίσω περισσότερο, τόσο, τα αποσύρω και κατευθείαν όπως είναι, τα βουτάω σε παγωμένο νερό. Νερό δηλαδή που έχει μέσα και πάγο για την ακρίβεια. Τόσο εύκολο, τόσο γρήγορο. Το φέρνω εδώ και αφού λίγο τα κουνήσω, δείτε τα εδώ πώς είναι, δείτε τα. Δείτε τα πόσο όμορφο χρώμα έχουν, έτσι. Θα τα στραγγίξω λίγο σε χαρτί, διότι θέλω να τα περάσω από το σκαροτήγανό μου
Για να μην έχουν λοιπόν αυτή την περιττή υγρασία. Τέλεια. Αφαιρούμε την υγρασία. Παίρνω λίγο ελαιόλαδο. Λίγο αλάτι. Και ακουμπάμε. Ακούμε και το ωραίο τσιτσίρισμα που κάνει στο σκαροτίγανο. Ωραία. Είναι πολύ πλούσιο και κάλιο το σπαράγγι. Είναι πολύ πλούσιο κάλιο. Είναι από τις πιο πλούσιες σε κάλιο τροφές. Τροφές σε κάλιο, ναι. Βοηθούν δηλαδή κατά τις κατακράτησεις υγρών, που έχουμε αρκετές κατακρατήσεις. Και βοηθάει και συμβάλλει και όσο αφορά το θέμα της αρτηριακής πίεσης, στην αυξημένη αρτηριακή πίεση. Τέλεια. Άρα θα τρώμε γραβιέρα γράφων με σπαράγγια. Ακριβώς. Πάει καλά, ε. Έχουμε βάλει λοιπόν και τις φυτικές ίνες με τις αγκινάρες. Βάλαμε το κάλιο με τα σπαράγγια. Έχουμε προσθέσει και τη ζωική πρωτεΐνη και με το τυρί και με το λουκάνικο. Δηλαδή είναι ένα πλήρες. Είμαστε γεύμα. Πολύ καλά, έτσι. Ακριβώς. Σούπερ. Μερακλείδικο γεύμα και διατροφολογικά. Και διατροφολογικά. Ωραία. Θα τα αφήσουμε λίγο να πάρει χρώμα. Μέχρι να πάρει χρώμα θα βγάλω εγώ το ταψάκι μου με τις κινάρες που έχω μέσα στο φούρνο προκειμένου να αρχίσουμε σιγά σιγά να στείνουμε πιάτο. Ε? Πολύ ωραία. Αγκινάρες γεμιστές με γραβιέρα γράφων, ανθότυρο, λουκάνικο και σπαράγγια. Υλικά για 4 άτομα. 12 αγκινάρες καθαρισμένες. 150 γραμμάρια γραβιέρα γράφων. 150 γραμμάρια ανθότυρο φρέσκο. 200 γραμμάρια λουκάνικο χωριάτικο. Ένα ματσάκι σπαράγγια, χυμός και ξύσμα από μισό λεμόνι. 100 ml ελαιόλαδο, αλάτι και πιπέρι. Εδώ πέρα έχουμε τα σπαράγγια έτοιμα. Δεν τα αφήνω να ψηθούν πάρα πολύ. Ίσα να πάρουν αυτή την καπνιστή μυρωδιά. Τα βάζουμε λοιπόν στη βάση. Όπως κομμυρίζουνε. Ωραία. Και θα βάλουμε λοιπόν στη βάση τα σπαράγγια μας και λίγο μάραθο, έτσι για να πάρω και το άρωμα του μάραθου που έχει ψηθεί εδώ. Το βάλουμε από κάτω και θα πάρουμε μία, δύο και μία ακόμα, τρεις μικρές αγκινάρες. Ωραία. Θα βάλουμε λίγα φύλλα μάραθου από πάνω και να τελειώσει με λίγο φρέσκο ελαιόλαδο. Γενικά, στο χώρο το δικό σου, ο κόσμος επιστρέφει διατροφολογικά σε τέτοιου είδους επιστροφή, δηλαδή αγκινάρες, παράγγια, λίγο πιο ψαγμένα, σε εισαγωγικά, λαχανικά, τα βάζετε εσείς οι διατροφολόγοι μέσα στο διαιτολόγιο που δίνετε? Ουσιαστικά είναι πολύ χρήσιμο για έναν διατροφολόγο να έχει συνταγές. Mm-hmm. Και συνταγές με ελληνικά και μπάντσα pop τρόφιμα είναι ακόμα και προϊόντα ακόμα καλύτερα. Με pop είναι ακόμα καλύτερα. Το βασικό θέμα είναι ότι αν πας με πολύ απλές επιλογές τροφίμων, μετά την τρίτη ή τέταρτη διατροφή επαναλαμβάνεσαι. Και γίνεται βαρετό και για τον άνθρωπο που το δοκιμάζει, έτσι. Ουσιαστικά. Επομένως, πάρε ας πούμε μια κινάρα, βάλε ένα σπαράγγι, γέμισε την αμέσα με λίγη γραβιέρα, βάλε και ένα άλλο τυρί και δώσε ένα πιάτο με ενδιαφέρον. Πολύ πλούσιο διατροφικά. Και γρήγορο χρονικά. Δηλαδή, και εύκολο. Και εύκολο. Και μερακλείδικο. Κόβω εγώ από τη μια μεριά, εσύ από την άλλη. Ωραία. Άφοβα. Λοιπόν, θα πάρω σίγουρα ένα κομμάτι σπαράγγι. Θα ανοίξω και μια αγκιναρούλα. Να δούμε και μέσα πώς είναι ο κιμάς του λουκάνικου. Σούπερ. Εγώ έκανα μια μερακλείδικη μπουκιά. Τα έχει όλα. Πολύ ωραίο, πολύ ωραίο. Πολύ νόστιμο, ρε παιδιά. Δεν μιλάμε, το απολαμβάνουμε, ναι. Πολύ ωραίο. Τι να πω, μπράβο μας. Να το δοκιμάσετε σπίτι, πιστέψτε με, αξίζει τον κόπο. Είναι ένα πολύ ξεχωριστό πιάτο, εντυπωσιακό, πολύ όμορφο. Να το φτιάξετε, να το χαρείτε.
Επόμενη συνταγή είναι το τοματάκι Σαντορίνης. Πρώτα όμως θα αποχαιρετήσω τον Πάρη, θα τον ευχαριστήσω. Εγώ ευχαριστώ. Να είσαι καλά που μας έδωσες όλες αυτές τις πολύ χρήσιμες πληροφορίες και εις το πανίδιν. Ευχαριστούμε. Λαδώνουμε και αλατοπιπερώνουμε τις αγκινάρες και τις τρώνουμε σε λαδωμένο ταψί με κλονάρια μάραθο από κάτω. Αφαιρούμε το έντερο από το λουκάνικο και το κόβουμε σαν κυμά. Γεμίζουμε τις αγκινάρες με τον κυμά λουκάνικου, το ανθότυρο, ξύσμα λεμονιού και τη γραβιέρα γράφων τριμμένη από πάνω. Ραντίζουμε με το χυμό λεμονιού και ψήνουμε για 30 λεπτά στους 180 βαθμούς. Περνάμε τα σπαράγγια με ελαιόλαδο, αλάτι και τα ψήνουμε ελαφρά σε σκαροτίγανο. Σερβίρουμε με τα σπαράγγια στη βάση και τις αγκινάρες από πάνω.